Πρώτο θέμα στην εφημερίδα συνταχτών. Κυβέρνηση σε ρόλο εισαγγελέα. Ευθεία παρέμβαση Άκη Κέρτσου στο χρήσιμο σημείο τη πολύκρωτη δίκη. Επιχείρηση απαξίωση τη εισαγγελέα με παρολίγων σε συνέπειε για την ολοκλήρωση τη δίκη στην υπόθεση βιασμού και δολοφονία τη Ελένη Τοπαλούδη. Την αποπομπή τη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά, παιδιά, εδώ χρεώνεται εμέσω στο Σκέρτσο μια προσπάθεια υπεράσπιση σε πολλά εισαγωγικά. Έτσι ε, δεν είναι, σε πάρα πολλά υπερβολή. εισαγωγικά. <χωρή> ότι περίπου η παρέμβασή του γέρνει την ε, ενισχύ, την, ε, την προσπάθεια των συνηγόρων υπεράσπιση. Ε, για τους κατηγορουμένους... Υπερβολικό. Υπερβολή. Υπερβολή <χωρή> είναι, αυτό. <χωρή> ε, <χωρή> ναι. σου λέω δεν πάει να ευθύνει Γιατί δεν στέλνει λέγει η των συντακτών στο κρίσιμο σημείο της πολίτης της δίκης. η <χωρή> λίγο πριν την πηγορία. Λίγο πριν την πηγορία. Εντάξει, τώρα θα ακούσουν δηλαδή, οι δηλαδή, δικαστέ το Σκέτσο και θα πούνε ενοχοι. Νομίζω ότι αυτό ή οι ένοχοι. Ναι. Yeah. Νομίζω ότι είναι υπερβολική η οι ενοχοι νομιζω οτι ειναι υπερβολικη αναλυση αυτη Ε, Κυρίω έχει να κάνει. Δεν έγινε τώρα, μην συζητάμε, την απόφαση που θα βγει στι 12 σήμερα το μεσημέρι, θα κρυθεί βάση το τύπου Κατά, του τύπου του Σκέτσο. Δεν πρέπει ούτω ή άλλω, παιδιά, α μην το συζητάμε. Λοιπόν, στην καθημερινή. Η τελική ρύθμιση για τα ενίκια, ΕΕ η μερική αποζημίωση για του ιδιοκτήτε με έκπτωση φόρου, δεν πρόκειται να παραταθεί το μέτρο έω το τέλο του έτου. Στι 10 Ιουνίου τα εποχικά. Κατά λύματα, οριστικοποιείται το σχέδιο για τον τουρισμό. Η Άγκυρα προαναγγέλει έρευνε για τον Ιούλιο με βάση τον, το, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και η νέα όψη τη ομόνοια, τα πλάνα που είδαμε λίγο νωρίτερα. Πάμε στα νέα. Πανελλαδικέ 4 στου 5 θα περάσουν στα ΑΕΗ. Επικουρικέ συντάξει. Ποιοι θα πάρουν έω 200 ευρώ. Αύξηση. Οι 5 πιο ευνοημένε κατηγορίε. Και εξοπλιστικά αγοράζουμε ελικόπτερα, αναβαθμίζουμε ελικόπτερα φρεγάτε, Γιάννη. Ναι, ψάχνουμε, ψάχνουμε καιρό τώρα. Ε, Μήπω αγόραζε η Ελλάδα φρεγάτε. Mm. Χρειάζεται ενίσχυση. Ε, Δυστυχώ, σύμφωνα με τι πληροφορίε μου, δεν υπήρχε κάτι, όχι ετοιμοπαράδοτο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι που θα ερχόταν σε ένα χρόνο ορατό. Και φαίνεται ότι έχει προκριθεί ε, ίσως μια συμφωνία με τη Γαλλία, mm. α, να μα νοικιάσουν φεγάτε μέχρι να ετοιμαστούν, να γίνουν οι παραγγελίε για να αγορασουν Δηλαδή, θέλει δύο-τρία χρόνια για να γίνει αυτό το πράγμα. σω σε μια λογική και το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Ο κ. Μακρόν θυμίζω ότι στήριξε πάρα πολύ α, και στο θέμα των ελληνοτουρκικών και στο θέμα α, απέναντι στον Ερντογάν. Θυμίζω τη σύγκρουση που είχε ο, ο Μακρόν. Μήπω νοικιάσουμε φεγάτε από του ε, Γάλλου μέχρι να αγοράσουμε. Μάλιστα. Στον ελεύθερο τύπο, βάσεων φέρνουν οι δύο αλλαγέ. Κατάργηση συντελεστών βαρύτητα και μείωση λόγω ύλη λόγω του κορονοϊού. Μήνυμα επανεκκίνηση από τον Κυριάκο. Από 1η Ιουλίου υποδεχόμαστε τουρίστε. Δίκη το παλούδι, εισαγγελέα που συγκλώνησε τη χώρα και οι αντιδράσει. Και 100 χρόνια από την ενσωμάτωση τη Θράκης, η Ελλάδα υπερασπίζεται τα σύνορά τη. Στη Δημοκρατία, βόμβα Πούτιν για εμβόλιο. Ανακοίνωσε ότι το Σεπτέμβριο θα το έχουν έτοιμο οι Ρώσοι. Μακάρι θα πει κανεί. Διπλό χτύπημα κατά τη Ελλάδα στο ΝΑΤΟ αποφάσισε να στηρίξει τον Σάρατ τη Λιβύης Και η Φόφη στρίβει προ τον Τσίπρα. Σε απελπισία και ιδιό του. Υπάρχει φλερτ. Ε, υπάρχει το κλασικό ο διχασμός στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγή. Υπάρχουν κάποιοι σοσιαλδημοκράτες, ε, να το πω έτσι, οι οποίοι βλέπουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα Μητσοτάκη και κλείνουν το μάτι. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι στο κοινάλ ο που, δε σου δε λέει δε... ότι... εμεί εμείς πρέπει να εμπιερφιστούμε το χώρο μας, μην φύγουμε προς τα δεξιά, να είμαστε προς τα αριστερά και να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης με τον ε, κύριο Τσίπρα. Ε, τα πρόσωπα είναι δεδομένα, για να λέμε με πρόσωπα σε αυτήν την εκπομπή. Ο, ο, ο κύριος Βενιζέλος, και η συναυτό, Ανδρέας Λοβέρδος, Λοβέρδο, ο κ. Μανιάτη, ένα πρόσωπο που μπορεί να το δούμε και στην πορεία τη ε, πολιτική επικαιρότητα στην, πορε... στην συνέχεια, ε, θα ήθελαν, είναι, είναι πιο κοντά σε ένα κεντροδεξιό σχήμα. Απ' ναι. την άλλη, ο κ. Γιώργο Παπανδρέου νομίζω ότι θα ήθελε ε, και η, η, η πολιτική του φίλη. Όχι συμπόρευση ακριβώ, αλλά μία, ένα διάλογο ανοιχτό mm. με τον κύριο Τσίπρα. Προ τα αριστερά λοιπόν. Ναι. Οπότε εκ διαμέτρου αντίθετε yeah. οι κατευθύνσει. Θέμα έτσι? είναι ότι θα κάνει κ. Γεννηματά. Αυτό δώρα. Είναι. Α, Γιατί κ. Γεννηματά ε, αν δεν θέλει να γίνει το χονόμο, θα πρέπει η ίδια να καθορίσει την ατζέντα και να μην περιμένει τον κύριο ή τον κύριο Βενιζέλο Λεστά. να τη επιβάλλουν την ατζέντα. Και που, να αποφασίσει πού θα πάει το μαγαζί, πού θα πάει το κόμμα. Ναι, γιατί ξέρει, όποιοι πατάνε σε δύο βάρκε, εσύ τι πάθανε στο τέλο. Ε, ανοίγουν οι βάρκε και πέφτει ο άλλο μέσα. Πέφτει. Λοιπόν, στην Αυγή στρώνουν το δρόμο για μειώσει μισθών και συντάξεων. Φτιάχνουν κλίμα για νέα επίθεση στην κοινωνία και για την υπόθεση του Παλούδη απροκάλυπτη αποκαλ... παρέμβαση στη δικαιοσύνη από τον παρά το Πρωθυπουργό Άκη Κέρτσο. Την παρέτησή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει θέμα μείωση μισθών. Όχι. Εκτό αν θα μου πει αυτά, δεν προαναγγέλλονται. Αλλά νομίζω ότι μια κυβέρνηση να συζητήσει αυτή την ώρα θεωρητικά εκτό μνημονίων μείωση μισθών, νομίζω ότι θα είναι η πολιτική καταστροφή. Εγώ έχω ακούσει τον κύριο Θεοδωρικά, ο οποίο λέει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Mm. Το ίδιο ο κύριο Γεωργιά με τον κύριο Σταϊκούρα. Νομίζω ότι δεν συζητείται αυτό το πράγμα. Mm. Και όλε οι πολιτικέ οι οποίε κα... οδι... έχει η κυβέρνηση είναι στο να προστατευτούν οι μισθοί. Ε, μισθή και απασχόληση είναι δύο πυλώνε του οποίου ο κ. Μητσοτάκη θέλει να προστατεύσει. Γι' αυτό και λέγαμε και χθε, ότι όποια μέτρα γίνουν στον τουρισμό θα είναι για αυτού που θα ανοίξουν. Ήδη τα μέτρα που ελήφθησαν στι επιχειρήσει είναι για όσου δεν απέλησαν. Ε, θέλω να πω ότι θέμα μείωση μισθών δεν τίθεται. Δεν θα πρέπει να το εξηγήσει αυτό ο κ. Μητσοτάκη. Ε, με και το ότι δεν. Πρόσεξε, και εκεί δεν μπορεί να πείσει ότι κάποιο μα το επέβαλε. Με δεδομένο Σωστά. ότι η χώρα δεν είναι σε μνημόνιο. Σωστά. Άρα μια τέτοια απόφαση άκη και τώρα νομίζω ότι θα είναι καταστροφική. Δεν νομίζω ότι το τι ίδιο τι τι θέμα. Για πάμε στο ρίζο σπάστη. Χρεώνουν στου λαού τα μέτρα στήριξη των ομίλων κυβερνήσει Ευρωπαϊκή Ένωση στο σημερινό Eurogroup. Στην Εσπρέσο, στόχο η Λεβέντη Αϊσαγγελέα πάνε να σταυρώσουν το δικαστικό που έκανε την Ελλάδα να δακρύσει ποιου και γιατί ενόχλησε η ανατριχιαστική αγόρευσή τη. Η Star Press, η εισαγγελέα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ποιου ενόχλησε με τα λόγια τη η, η Αριστοτέλεια, συγγνώμη, Δόγκα, γιατί ζήτησαν την πειθαρχική δίωξή τη για την αγόρευσή τη στην υπόθεση το Παλούδι. Στην αυτεμπορική, μέχρι τέλους του 2020, τα μέτρα στήριξης, για ποιες άλλες ρυθμίσεις εξετάζεται παράταση, εκτός από τα μειωμένα ενίκια. Και στον τύπο Θεσσαλονίκη, πρόβα τζενεράλε για τη Χαλκιδική, ανοίγουν τα beach bar χωρί αλκοόλ και με αποστάσει ασφαλεία. Από το επόμενο Σάββατο θα μπορούν να πάνε οι Θεσσαλονικοί.